Σήμερα έχουμε κινητοποίηση και στην ΚΟ και στη ΧΙΟ, από ό,τι γνωρίζω, για τα ίδια προβλήματα. Δεν αλλάζουν τα προβλήματα στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Υπάρχουν τα προβλήματα με τα λύματα, όπως γνωρίζετε, εδώ στη Μόρια. Υπάρχουν τα προβλήματα μειωμένου προσωπικού στο Κελπνό. Υπάρχουν τα προβλήματα των εργαζομένων, που είναι και αυτό μειωμένο και δεν μπορούν να σηκώσουν ένα βάρος 9.000 που έχει φτάσει σήμερα ο όγκος των φιλοξενούμενων εδώ στο ΚΙΤ. Και ζητάμε άμεση λύση, την αποσυμφόρηση και του ΚΙΤ, και για να μπορέσουμε να λύσουμε, γιατί όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα και στους ωφελούμενους και στους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε για τις παραπέρα, αν δεν υπάρξει λύση παραπέρα κινητοποίησης, και θα δούμε και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί οι εργαζόμενοι πανελλαδικά για το πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω. Έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση τραγική, θα έλεγα, στο ΚΙΤ Λέσβου, λόγω του υπερπληθυσμού και των αυξημένων, συνεχώς αυξανόμενων ροών υπηκών τρίτων χωρών. Ήδη έχουμε φτάσει σε ένα νούμερο 8.700 περίπου διαμένοντες στο ΚΙΤ Λέσβου, κάτι το οποίο έχει κάνει την επιβίωση αυτών των ανθρώπων κάτω από τραγικές συνθήκες. Αυτές λοιπόν τις τραγικές συνθήκες, ας πούμε, θέλουμε να αποφύγουμε και διαμαρτυρόμαστε σαν εργαζόμενοι, θέλουμε τη βελτίωσή τους και για τους ίδιους τους υπηκόους τρίτων χωρών, αλλά και για τους εργαζομένους του ΚΙΤ Λέσβου. Εκτιμούμε ότι το ΚΙΤ Λέσβου θα έπρεπε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι σε μια υποδομή η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει περί τους 3.000 επουφελούμενους, αυτή τη στιγμή προσεγγίζουμε το νούμερο των 8.500 και πλέον επουφελούμενων, κάτι το οποίο εκτιμούμε ότι κάνει την όλη διαβίωση και την όλη διαμονή τους τραγική. Δεν είναι το θέμα, ας πούμε, αν θα τους παραλάβουμε όλους αυτούς που έρχονται. Τους παραλαμβάνουμε. Δεν φαίνεται εκεί ο ανθρωπισμός μας. Είναι ανθρωπιστικό το να τους παραλάβουμε, να έχουμε αυτές τις ροές και εν τέλει να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι να κοιμούνται στα χαλίκια. Λειτουργήσαμε το ΚΙΤ κάτω από άλλες συνθήκες, όπου αυτοί οι άνθρωποι ήταν ευχαριστημένοι και διέμεναν σε ανθρώπινες συνθήκες. Αυτό θέλουμε και τώρα. Θέλουμε την άμεση αποσυμφόρηση του ΚΙΤ στη Λέσβου. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε πολιτική. Είμαστε εδώ σαν υπηρεσιακοί παράγοντες και θέλουμε να λυθούν τα προβλήματά μας. Δεν θέλουμε άλλες υποσχέσεις ούτε από υπουργούς, ούτε από γενικούς γραμματείς και διευθυντές της υπηρεσίας. Θέλουμε ενέργειες. Αυτό απαιτούμε και γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι οι εργαζόμενοι στο ΚΙΤ Λέσβου. Δεν υπαρκούν οι χώροι για τη διαμονή τους. Δεν υπάρχει το αποχετευτικό σύστημα. Είμαστε έξω από το ΚΙΤ και είμαστε τυχεροί που σήμερα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Άλλες ημέρες δεν μπορούμε να σταθούμε εδώ από τη δυσοσμία. Μα όπως σας επισήμενα και πριν, το ΚΙΤ έχει δημιουργηθεί, ας πούμε, για 3.000 με 3.500 επωφελούμενους. Το αποχετευτικό σύστημα το ίδιο. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς διοίκησης για να γίνει το έργο της αποχέτευσης. Όμως υπάρχει μια κολυσιεργία. Εγώ συμπαρίσταμαι στο προσωπικό μου, διότι έχουν δίκιο σε ό,τι αναφέρουν. Βέβαια γίνονται προσπάθειες, αλλά υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Παράδειγμα θα πω ότι ενώ γίνεται ένας προγραμματισμός να διώχνουμε κόσμο και διώχνουμε συνεχώς κόσμο, απ' την άλλη μεριά, μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σήμερα είναι Δευτέρα πρωί, το Σαββατοκύριακο είχαμε 350 αφίξεις, κυρίως Αφγανούς. Με αυτό το δεδομένο δυσκολεύεται πολύ η αποσυμφόρηση του κέντρου. Το θέμα της ασφάλειας, είχαμε την περασμένη Τρίτη συνάντηση με τον κύριο Βίτσα, θα εξεταστεί. Θα το δούμε ίσως σε άλλη βάση, θα το δει το Υπουργείο, όχι εμείς. Για το θέμα το αποχετευτικό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατική καθυστέρηση που δεν οφείλεται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, οφείλεται στην Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας, από ό,τι έχω ενημερωθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
κολυσιεργούν χωρίς λόγο και καταδικάζουν ανθρώπους να ζουν εδώ και να πατάνε και να δουλεύουν πάνω στα λίμματα. Χθες με πήρε τηλέφωνο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Γουγκουλής, και με διαβεβαίωσε ότι μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται ότι θα πέσουν επιτέλους οι τελικές υπογραφές. Το ελπίζουμε και το περιμένουμε, γιατί είναι καθαρά θέμα υγείας, όχι μόνο για τους εργαζόμενους και για τους πρόσφυγες μετανάστες που μένουν εδώ, αλλά και για τα γύρω χωριά και για όλα αυτά τα λίμματα που πάνε στο ποτάμι κτλ. Και ειλικρινά, απορώ γιατί αυτό το έργο καθυστέρησε τόσο πολύ. Υπάρχουν προβλήματα. Ο υπερπληθυσμός δημιουργεί αναταραχή, δημιουργεί ένταση, δημιουργεί πίεση σε αυτούς τους ανθρώπους. Η λέξη more than good σημαίνει ότι θέλουμε να φύγουμε. Υπάρχουν όμως και κάποιες διαδικασίες να καταγραφούν, να δούμε το άσυλό τους, να δούμε διάφορα πράγματα. Και δυστυχώς ο κόσμος είναι πολλής. Υπάρχει το προσωπικό, υπάρχει η εργασία. Θα γίνουν τα πράγματα. Δεν γίνονται με τον ρυθμό που θα ήθελαν όλοι. Η μετακίνηση γίνεται οργανωμένα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φορτώσουμε 2.000 ανθρώπους σε ένα καράβι για να πάμε να τους παρατήσουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Εμείς κατατάσσουμε σε λίστες τους ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα να φύγουν, που έχουν άρση του γεωγραφικού περιορισμού. Πηγαίνουν στην Αθήνα, τους τοποθετούν ανάλογα με τις εθνικότητες και με τις ευαλωτότητές τους σε διάφορα κάμπ και εκεί τους προωθούμε. Γίνεται οργανωμένα και με έναν τρόπο καλό, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται εντάσεις στα υπόλοιπα κέντρα σε όλη την άλλη Ελλάδα. Γιατί είπα προηγουμένως ότι εμάς το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι ότι σε ένα κλειστό χώρο εκτός του πολλού κόσμου έχουμε και πάρα πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές κουλτούρες, πάρα πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Αυτό δεν το θέλουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επομένως, η διαφορά αυτών που ήρθαν με αυτό που φύγανε είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, αν ήρθανε 4.000, φύγανε 3.200 τον Ιούλιο-Αύγουστο. Φεύγει κόσμος. Απλώς πρέπει να φεύγει οργανωμένα. Αυτό παλεύουμε και αυτή τη στιγμή. Και είναι ήδη έτοιμη λίστα των 1.800 ανθρώπων να φύγουν τις επόμενες μέρες.